διατηρούν την ψυχραιμία τους και δίδουν το καλύτερό τους σε αυτό προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επισκέπτες της πόλης που κόντρα στις εξελίξεις των ημερών δεν ακύρωσαν το ταξίδι τους στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για τους επιχειρηματίες του τουρισμού και τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν τις απώλειες που έχουν ήδη προκύψει από τις ακυρώσεις που καταγράφονται λόγω κοροναϊού. Οι ακυρώσεις είναι περίπου στο 20% τελικά, εκεί καταστάλαξαν. Περισσότερο σε μεγάλα ξενοδοχεία και λιγότερο στα μικρά. Κάθε χρόνο κάνουμε προσλήψεις προσωπικού, κάνουμε παραπάνω ψώνια, κάνουμε από τους προμηθευτές μας ένα πάρα πολύ καλό deal και περιμένουμε τον κόσμο που θα έρθει έτσι ώστε και εμείς να δουλέψουμε και οι προμηθευτές και όλα αυτά που ξέρετε είναι μια λυσίδα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην οικονομία του τόπου και του Ρεθύμνου και δυστυχώς φέτος τα πράγματα δεν θα είναι έτσι όπως περιμέναμε. Την επόμενη εβδομάδα οι επιχειρήσεις να επιστρέψουν τα πράγματα που έχουν πάρει, άλλες αν μπορούν να τα πληρώσουν να τα κρατήσουν, άλλα προϊόντα θα λήξουν. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν σοβαρό πλήγμα για την οικονομία. Τα έχουμε ζήσει όλα, το ζήσαμε και αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και ενώ συνολικός τζίρος του καρναβαλιού για το Ρέθυμνο την περσινή χρονιά υπολογίζεται περίπου στα 14 εκατομμύρια ευρώ, φέτος οι απώλειες που ήδη καταγράφονται δεν είναι αμελητές. Η ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων και δι' της κορυφαίας είναι κάτι πρωτόγνωρο για το Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέτρο σύγκρισης για τη Χασούρα. Ακριβώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά το υπολογίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 20-30% το λιγότερο. Πιστεύω ότι είναι γύρω στα 40-50% θα είναι η πτώση στα καταστήματα εστίασης. Σε σχέση με πέρσι, βέβαια. Από μια πρώτη εκτίμηση που όλοι που αναφέρουν είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα λείψουν από την αγορά του Ρεθύμνου. Μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις στο τετραήμερο αυτό του καρναβαλιού έκαναν καλές πράξεις που αυτό τους βοηθούσε να μείνουν ανοιχτές τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτά τα λεφτά θα λείψουν τώρα από την αγορά του Ρεθύμνου, μαζί με και αυτά που είπαμε, τα εκατομμύρια που έλειψαν που είπαμε προηγουμένως, και είναι με σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Ακούσαμε ότι η κυβέρνηση είπε ότι θα κοιτάξει να πάρει κάποια μέτρα αντίστοιχα με αυτά που είχε πάρει για τους πληγέντες από τις καταστροφές πέρυσι, αλλά αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν. Θα είναι μια απλή ένεση, μια μικρή τόνωση για τους επιχειρηματίες. Το μεγάλο πλήγμα έγινε με τη ματέωση του καρναβαλιού. Ψυχραιμία και όχι πανικό συστήνει στα μέλη του και το Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, διαστόματος του Αντιπροέδρου του, ο οποίος εκφράζει την πεποίθησή του ότι το επιχειρήν του νομού θα καταφέρει να ανταπεξέλθει και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Υπάρχει μια τάση τις τελευταίες μέρες του πανικού. Όχι, δεν νομίζω ότι η ζημιά θα είναι τόσο μεγάλη. Φυσικά θα είναι, αλλά θα είναι της τάξης του 15-20% υπολογίζω. Μετά την καθαρά Δευτέρα, οι παράγοντες της αγοράς θα κάνουν το δικό τους απολογισμό για τη χασούρα που θα προκύψει, ενώ το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην τουριστική περίοδο που βρίσκεται πρώτων πυλών.